Γιατί η κυβέρνησή του δεν κουκούλωσε αυτή την υπόθεση, αλλά έδωσε τη δυνατότητα στην δικαιοσύνη, στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη, να τη διερευνήσει χωρίς φόβο. Και σήμερα, μέσα σε αυτόν τον πανικό και πολλές φορές και μέσα στην απελπισία, γιατί άραγε τέτοιος πανικός, ποιος ξέρει, εμείς δεν ξέρουμε γιατί ανησυχούν, αλλά είμαι βέβαιος ότι οι ίδιοι θα ξέρουν γιατί ανησυχούν. Σήμερα λοιπόν μέσα στον πανικό τους έφτασαν στο σημείο να λένε ότι πρέπει εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ να καταδικαστούμε σε εισόδια, λέει, για εσχάτη προδοσία. Αυτή την εξαιρετική τιμή, την εξαιρετική χάρη της καταδίκης για εσχάτη προδοσία σε εισόδια μάλιστα την επιφυλάσσουν για μένα. Και το επαναλαμβάνει αυτό διαρκώς ο έμπιστος αντιπρόεδρος του κυρίου Μητσοτάκη, ένα από τα πρόσωπα που ερευνά η δικαιοσύνη. Τους απαντώ λοιπόν σήμερα από εδώ. Είμαι εδώ. Κοπιάστε. Είμαι εδώ. Είμαστε εδώ. Αν έχετε τα κότσια. Είμαστε εδώ. Αν έχετε τα κότσια, μην προσπαθείτε να τρομοκρατείτε τους ανθρώπους που σήκωσαν ανάστημα για να υπερασπιστούν το δημόσιο συμφέρον. Μη στείνετε πραξικοπήματα της συμφοράς που καταλήγουν σε φιάσκο και αυτογελιοποίηση. Αν έχετε τα κότσια, κύριε Μητσοτάκη, είμαι εδώ, στη διάθεσή σας. Και σας προκαλώ να πάτε την εκτροπή μέχρι τέλους. Να τολμήσετε να οδηγήσετε εμένα σε ειδικό δικαστήριο αν έχετε τα κότσια. Αν δεν τα έχετε όμως, σταματήστε να γελιοποιείτε και να βιάζετε τους θεσμούς. Σταματήστε αυτή την άθλια καραμέλα της σκευωρίας και αφήστε επιτέλους τη δικαιοσύνη απερίσπαστη και χωρίς πραξικοπήματα να διερευνήσει το σκάνδαλο Νοβάρτης μέχρι τέλους.